Πριν ξεκινήσω, να απολογηθώ κατά κάποιο τρόπο για μια διπλή αμηχανία που νιώθω μιλώντας εδώ. Πρώτα απ' όλα, αν έχω καταλάβει καλά, το να ησυχεί αυτό, είμαι ο μόνος που σπούδασε στον καπιταλισμό. Δυστυχώς είναι στην Γαλλία, τι να κάνω. Το δεύτερο είναι, η δεύτερη πηγή αμηχανίας, το πρώτο με τιμά καταρχήν, κάνετε αποδεκτό ανάμεσα. Με βάζει όμως λίγο σε σκέψεις τώρα πώς... Ναι, το δεύτερο είναι ότι οι προλαγήσαντες είπαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, πάρα πολύ... και, αν θέλετε, με πρόλαβαν σε πάρα πολλά από εκείνα τα οποία εγώ είχα να πω. Και έτσι ξεκινάω λίγο από, θα λέγαμε, με γκόλ από τα αποδυτήρια, κατά κάποιο τρόπο. Για να ξεκινήσω λοιπόν επί της ουσίας. Σήμερα ζούμε σε εποχή ανατροπών. Πριν από 20 περίπου χρόνια ζήσαμε αυτό που αισιόδοξα ονομάστηκε το τέλος της ιστορίας. Ήταν μια υπερφή 30 χρόνια περίπου χρόνια ζήσαμε αυτό που ονομάζεται τέλος της ιστορίας. Ήταν μια υπερφή διακήρυξη. Προήλθε από την ανακούφιση του καπιταλιστικού κόσμου, από την παλινόρθωση που προκάλεσε ο καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής στη Σοβιετική Ένωση και το τέλος της τελευταίας ως πολιτικής οντότητας. Ο κομμουνισμός τελείωσε το 1991, όπως πολύ πρόσφατα έσπευσε να μας διαβεβαιώσει ο θεωρητικός ιστορικός του ΣΥΡΙΖΑ, διευθυντής στον Άσκη, Κώστας Καρπόσιλος, παρουσιάζοντας μάλιστα το νέο βιβλίο του καθήλου αρμόδιου σε αυτά, κ. Μαρατζίδη, αυτός της σκιά του Στάθμου, ο οποίος, κ. Μαρατζίδης, ανήκει επίσης στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Υποθέτω ότι για να επιμένουν τόσα σοβαρά πρόσωπα πάνω στο ζήτημα αυτό, ίσως πράγματι η ιστορία να τελείωσε. Και χωρίς να το αντιληφθούν οι λαοί, περάσαμε στην μεταϊστορία της κοινής ευημερίας, ισότητας και αδερφότητας. Εκεί που οι επαναστάσεις απέτυχαν, πέτυχε ο καπιταλισμός. Ήταν το τελικό πόρισμα. Κάπου εδώ όμως τελείωσαν οι ευχές, τα όνειρα τελείωσαν και η πραγματικότητα ήρθε και πάλι στο φως, έτοιμη να κατασπαράξει προσδοκίες και ευχές των ισχυρών και κυρίαρχων. Καθώς, πραγματικά μεν, ο καπιταλισμός πέτυχε μια λαμπρή νίκη στα 1991. Επανέφερε στον κόσμο του κεφαλαίου την παλιά του σιγουριά. Δεν υπολόγισε όμως τα εξής απλά και σπουδαία. Πρώτον, ότι ανεξάρτητα από τις παλινδρομές της ιστορίας, ο κόσμος δεν είναι ο ίδιος πριν και μετά τα μεγάλα γεγονότα. Ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος πριν και μετά τη Ρωσική Επανάσταση, πριν και μετά τη Σοβιετική Ένωση, πριν και μετά από τις νικηφόρες επαναστάσεις και αγώνες των λαών στον 20ο αιώνα, πριν και μετά τη συντριβή του ναζισμού και το κύμα της λαϊκής αντιφασιστικής αντίστασης, πριν και μετά τους αγώνες και τις νίκες των λαών ενάντια στην αποικιοκρατία και τον υπερηλισμό. Το δεύτερο είναι ότι οι μεγάλες επιτυχίες του καπιταλισμού είναι απλά προπομπή των νέων του αδιεξόδων, των νέων αντιθέσεων και συγκρούσεων που αυτό προκαλεί. Το πιστοποιεί η ιστορία. Η μεγάλη επιτυχία, η μεγαλύτερη επιτυχία του καπιταλισμού στη ιστορία του, στη σύντομη ιστορία του, η επιβολή διαπηρός και σιδίου του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής από το αρχικό του λύκνο, την Δυτική Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο, μέσα από τον ύστερο αποικισμό και τις μεθόδους του, οδήγησε κατευθείαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. 30 και κάτι χρόνια μετά την παλινόρθωση, βρισκόμαστε σήμερα. Ο πόλεμος μένεται εκεί όπου παλιά οι λαοί ζούσαν αδερφωμένοι στον σοσιαλισμό, στη Σοβιετική Ένωση. Η Ουκρανία, που αγωνίστηκε και μάτωσε περισσότερο από κάθε άλλη Σοβιετική Δημοκρατία στον μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, φλέγεται από άκρη σε άκρη και μετατρέπεται σε χέρσαγη. Πίσω από τις φλόγες, τους καπνούς και τους σταυρούς των επιταφείων του πολέμου διακρίνεται το επερχόμενο έργος, ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Η παραγωγική καρδιά του καπιταλισμού βρίσκεται πλέον στην Ασία και στις ακτές του Ειρηνικού και ο παλιός δυτικός κόσμος πασχίζει να κρατήσει ό,τι μπορεί από την παλιά του ισχύ και έδρα, δια των όπλων και δια του αίματος, έτσι όπως λύνονται οι μεγάλες διαφορές και αντιθέσεις στην ιστορία.
Ιστορία λοιπόν. Για τη μακρόχρονη εμπειρία των λαών μιλάμε, έτσι όπως καταγράφεται, όπως μεταδίδεται από γενιά σε γενιά, για να τροφοδοτήσει την πολιτική παιδεία, αυτή που έχουν οδηγό τους οι λαοί στο κτίσιμο του κόσμου. Γιατί η πολιτική παιδεία δεν είναι μια κλασική φυσική επιστήμη, όπως οι θετικές αντίστοιχες, που κλείνουν σε αριθμούς και σε μεγέθη τις διαστάσεις και τις λειτουργίες του κόσμου. Στις επιστήμες του πολιτισμού και του ανθρώπου, τα στοιχεία, οι επιστημονικές υποθέσεις δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ή να διαψευστούν με την πιστική μέθοδο του πειράματος. Το μόνο εργαστήριο που διαθέτουν είναι η ιστορία. Διαμέσου αυτής σωρεύουν την επιστημονική αλλά και την πολιτική εμπειρία, την παιδεία, να το πούμε πληρέστερα, που θα τους επιτρέψει να στοχαστούν το σήμερα και το αύριο, να σχεδιάσουν και να διεκδικήσουν έναν καλύτερο κόσμο στα μέτρα των αναγκών τους και των παραγωγικών δυνατοτήτων που ο μόχθος και η ευφυΐα τους εξασφάλισαν. Η ιστορία είναι μέσο λοιπόν, είναι προϋπόθεση, είναι όπλο στην ταξική πάλη και γι' αυτό δέχεται πρώτη αυτή τα πυρά του σκοταδισμού, της απαξίωσης που εκπορεύονται από τον κόσμο των ισχυρών, των ταξικών κυριαρχών. Η επίθεση ενάντια στην ιστορία γενικεύθηκε αμέσως μετά την παλινόχρωση του 1991 και πολύ γρήγορα ξεπέρασε το στάδιο του προπαγανδιστικού ευρήματος για να αναδειχθεί η ίδια η αναθεώρηση ιστορίας ως ξεχωριστός κλάδος του αστικού επιστημονικού, ας το πούμε έτσι, ρεπερτορίου. Το γενικό υπόστρωμα, κοινό με τις λοιπές ανθρωπιστικές επιστήμες, μπορεί να έχει ένα όνομα, ο μεταμοντερνισμός. Ο τελευταίος είναι μια παλιά έννοια που πρωτοεμφανίστηκε στο δεύτερο μισό του 19ου αιώνα, όταν οι επιτυχίες του καπιταλισμού, η κατακλυσμιαία άνοδος και επιβολή του σε ολόκληρο τον κόσμο, αντιμετώπισε τα πρώτα της προβλήματα και αδιέξοδα. Ως έννοια και ερευνητική κατεύθυνση γνώρισε μια δεύτερη νεότητα στη δεκαετία του 1920, κάτω από τη σκιά του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την απειλή της Ρωσικής Επανάστασης. Υιοθετήθηκε ως βασικό όπλο της ταξικής πάλης στον καιρό του ψυχρού πολέμου. Θεμελιώθηκε πάνω στις θεωρητικές αναζητήσεις που ακολούθησαν τον Μάη του 1968. Με την παλινόρθωση του 1991 έγινε επιστημονικό καθεστώς. Η ουσία, στο όνομα του πλουραλισμού και της διαφορετικότητας, υπόστρωμα του ατομικισμού, αμφισβήτηση του ορθολογισμού και τελικά της ίδιας επιστήμης. Τι παράξενο, η αστική τάξη στον καιρό της ανόδου της, όταν οργάνωνε τον εαυτό της και τον κόσμο, έκανε λάβαρο των αλλαγών που έφερνε τον ορθό λόγο, το la raison της Γαλλικής Επανάστασης. Τον καιρό της κρίσης και των αντιεξόδων της αρνήθηκε τον λάβαρο αυτό και επέστρεψε σε μορφές που αρχικά απεχθανόταν, τη μεταφυσική. Η διάλυση των ενιών, των σχημάτων και των κανόνων είναι το πρώτο χαρακτηριστικό ετούτη της αλλαγής. Ένα τεράστιο σύνολο νεολογισμών, όρων, ορισμών και ενιών αποδιοργανώνει και αποσαρθρώνει το γνωστικό υπόβαθρο της επιστήμης και της παιδείας. Η αναζήτηση περνά από τον προσδιορισμό της ουσίας στην εναγώνια αναζήτηση του ονόματος, του όρου που θα αποκρύψει την ουσία. Είναι πρακτικά το ίδιο που κάνανε οι εξορκιστές του Μεσαίωνα, όταν ονόμαζαν στους δαιμονισμένους το όνομα του δαιμονίου και τότε θεωρούσαν ότι πέτυχαν τη θεραπεία. Αυτό είναι η μεταφυσική γέφυρα με τις σκοτεινότερες πρακτικές του Μεσαίωνα. Να σταθούμε σε ένα παράδειγμα. Ας πάρουμε μία από αυτές τις έννοιες. Ας πάρουμε την έννοια του λαϊκισμού, που πλέον αποτελεί το τελευταίο εφεύρημα των πολιτικών επιστημών και όχι μόνο. Έχει περάσει και στον πολιτικό λόγο. Σε μια πρώτη θεώρηση θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς ότι ο λαϊκισμός δεν είναι παρά η ακαδημαϊκή έκφραση της θεωρίας των δύο άκρων. Δίνει στην τελευταία δίθεν επιστημονικό υπόβαθρο. Είναι και αυτό, αλλά είναι και πολύ, πολύ περισσότερο. Στην ουσία, με την απλή αναγωγή στον λαϊκισμό ακυρώνονται όλες οι πρόοδοι των ανθρωπιστικών και των κοινωνικών επιστημών στις μέρες μας. Το σχήμα είναι απλό. Η πολυσημεία, η ελευθερία, ο πλουραλισμός, η δημοκρατία, αυτό που στο δυτικό ειδικά κόσμο ονομάζουν δημοκρατία, είναι αξίες του μέσου, της ρευστότητας των ενιών και της αποδοχής του διαφορετικού. Στο όνομα της ελευθερίας
Ο υποκειμενισμός εκτοπίζει το αντικειμενικό. Η άποψη υποκαθιστά τη θέση, το πόρισμα. Πολιτικές, κοινωνικές, υλικές, οικονομικές σε τελευταία ανάλυση σχέσεις υποκαθίστανται. Ένα θρησκευτική υφή σχήμα που επικαλείται ηθικές αξίες και ορθές συμπεριφορές της αντικαθιστάτου. Οτιδήποτε εκφέρει ή διαφέρει από τις αξίες αυτές θεωρείται εχθρός της ισορροπίας, λαϊκισμός. Απειλή για τον κόσμο σε τελευταία ανάλυση. Τα συμπτώματα του λαϊκισμού γίνονται αντιληπτά ως ένα είδος ηθικής εκτροπής. Το ποιος ορίζει το ηθικό και το ανήθικο, το λέει η ίδια η λέξη. Οι ηθήνοντες του καπιταλιστικού κόσμου, πνευματική, ιδεολογική, πολιτική ταγή, ορίζουν το ηθικά ορθό και κυβερνούν με αυτό. Είναι καλή ώρα όπως η Θεία Πρόνοια που καθοδηγούσε την Ιερή Συμμαχία και με τον καιρό της Αυτοκράτορας. Τυχόν κοινωνίες ή λαοί που θα το αμφισβητήσουν, ορίζονται αυτονόητα ως λαϊκιστές. Καθώς μάλιστα οι ηθικές αυτές αξίες χρειάζονται προσαρμογή στις νέες συνθήκες, υπάρχει ειδική μέρημνα ώστε τα ιερά κείμενα του μεταμοντερνισμού να είναι απλώς ακατανόητα, προορισμένα για αυτοκατανάλωση μέσα σε ένα στενό κύκλο επαϊών. Μόνο οι εκλεκτοί της άρχουσας τάξης δικαιούνται να τα κατανοούν. Εάν δεν με πιστεύετε, δοκιμάστε να διαβάσετε Αριστίδη Μπαλτάρ ή να κατανοήσετε τις περιοικονομίας θεωρήσεις του Γιάννη Βαρουφάκη και να καταθέσετε κατόπιν τα όσα καταλάβατε. Α, παρεπιπτόντως, η εκλεκτία τούτων των θεωριών δεν προέρχονται από την ακροδεξιά. Από ξεσκλήδια της πάρε ποτέ σοσιαλδημοκρατίες προέρχονται. ΣΥΡΙΖΑ λέγεται στα καθημά. Η μεταφυσική λοιπόν, η επικράτηση του όρου σε βάρος της ουσίας, η αναγέννηση ενός ιερατείου προερχόμενο από τα βάθη της ιστορίας, η καταδίκη των λαών σε άγνοια μέσα από την καλλιέργεια του ασήμαντου, του επιμέρους, του αδιάφορου, του ψευδεπίγραφου ως πρώτη ύλη μόρφωσης και παιδείας, ιδού τα βαθιά χαρακτηριστικά της αντιεπιστημονικής νέας εποχής όπως ο καπιταλιστικός κόσμος την θεωρεί και την ορίζει. Κατακρίμνηση μέσα σε ένα βαθύτατα αντιδραστικό σύμπαν. Αυτό είναι το πολιτιστικό περίβλημα των νέων καιρών που μας υπόσχονται. Το θεωρητικό υπόστρωμα, το οποίο μόλις περιγράψαμε, εξοβελίζει την επιστημονική μέθοδο από τον χώρο της ιστορίας. Η τελευταία προστίθεται στον κλάδο της επικοινωνίας, της πληροφορίας, όπως το λένε πιο έντεχνα, της κυρίαρχης προπαγάνδας, εάν θέλουμε να είμαστε πιο ακριβείς. Ο εκάστοτε κίνδυνος για το κυρίαρχο καθεστώς απαξιώνεται διαμέσου της δίθεν ιστορίας πριν στραφούν εναντίον του πιο πιστικοί μηχανισμοί. Με τον όρο αναθεώρηση ιστορίας αναφερόμαστε σε μια κίνηση που αποβλέπει στην προσαρμογή της ιστορίας προηγούμενων περιόδων στις σημερινές πολιτικές και ιδεολογικές συγκυρίες και παραμέτρους. Η αναθεώρηση δεν στρέφεται αποκλειστικά και μόνο ενάντια στην ιστορία του εργατικού κινήματος, του κομμουνισμού, της Σοβιετικής Ένωσης και των λαϊκών αγώνων. Τα πάντα σχεδόν προσαρμόζονται στις νέες λογικές και παραμέτρους. Θα μπορούσαμε, για ένα παράδειγμα, να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγου χάρη, περιγράφει στα επίσημα κείμενά της τις ρίζες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, την ιστορία της δηλαδή. Από τον Καρλομάγνο στα 800 μετά Χριστόν, που κληρονόμησε το ρωμαϊκό δικαίωμα στην αυτοκρατορία, περνάει στον Ζαν Μονέ του 1947. Και επειδή όσο να είναι τόσες εκατοντάδες χρόνια δημιουργούν ένα μεγάλο κενό, ψάχνει να βρει κάποιον ενδιάμεσο σταθμό. Και τι ανακαλύπτει? Το συνέδριο της Ιερής Συμμαχίας στο Aix-la-Chapelle, το Άχεν το σημερινό, στα 1818. Ήταν γι' αυτό που είναι ο Καποδίστριας, γι' αυτό τον, στην ρωσική αποστολή, γι' αυτό τον θεωρούν τον γιορτάσαμε σαν πρώτο Ευρωπαίο εδώ στα 200 χρόνια. Αυτός ο επιλεκτικός αχταρμάς, που διασχίζει τους αιώνες, τις εποχές, τις καταστάσεις με τέτοια ευκολία, δεν εμποδίζει αυτό το εκπληκτικό τους θεωρητικούς της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να αποδεικνύουν με βάση αυτή την κακοποίηση της ιστορίας την διαχρονική επιθυμία των ευρωπαϊκών λαών για ένωση. Να γίνουν Ευρωπαίοι, όλοι μαζί. Ο κομμουνισμός έχει φυσικά την τιμητική του στην αναθεώρηση.
θα μπορούσε να θεωρήσει κανείς παράξενη και αφύσικη αυτή την επιμονή, καθότι οι ίδιοι που επίμονα διαστρέφουν και κακοποιούν την ιστορία του παραστατικού κινήματος είναι οι ίδιοι που ταυτόχρονα διακηρύσουν ότι όλα αυτά τελείωσαν. Ο κύκλος τους έκλεισε. Δεν υπάρχουν πια. Γιατί να κάνεις τόσο θόρυβο για κάτι το οποίο έχει εξαφανιστεί και το πιστοποιήσει ότι έχει εξαφανιστεί. Ο δια της ιστορίας στιγματισμός του κομμουνισμού είναι ηθικός, δεν είναι πολιτικός. Με τον τρόπο αυτό περιορίζεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος αναμέτρησης επί της ουσίας. Αυτά που ακούστηκαν πριν για τον κ. Παυλίδη. Για τον λόγο αυτό η μελέτη του, όπως και των λαϊκών εργατικών κινημάτων, γίνεται πάνω αποκλειστικά και μόνο σχεδόν πλέον, πάνω σε εγκληματολογική βάση. Για τον κύριο Στάθη Καλύβα και τη σχολή που ακολουθεί, αμερικάνικη και όχι μόνο, δυτική θα μπορούσαμε να την πούμε, η βία είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτού του είδους των κινημάτων και η έρευνα οφείλει να επικεντρωθεί πάνω στις ψυχολογικές ή άλλες παθολογικές παραμέτρους που τροφοδοτούν τα ετούτο το σύμπτωμα. Καθώς η έρευνα αναζητά την παθολογία και τη συνακόλουθη εγκληματική προδιάθεση, αναζητά κυρίως το ένοχο άτομο και γύρω από αυτό πλέκει τη δική της εκδοχή των πραγμάτων. Στη σχετική εργογραφία περισσεύουν οι προσωπικές ιστορίες εγκλήματος και συνωμοσίας. Να σημειώσουμε μόνο ότι ετούτη η μέθοδος ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, στους κύκλους των δυτικών μυστικών υπηρεσιών και της εκπορευόμενης από αυτά λογοτεχνίας, έντυπης ραδιοφωνικής, τηλεοπτικής ή κινηματογραφικής. Από αυτή την πλευρά, οι επιλογές των αντικομμουνιστικών μηχανισμών δεν έχουν ιδιαίτερα εξελιχθεί. Η ιστορική έρευνα της Σοβιετικής Ένωσης, των επαναστάσεων, των λαϊκών κινημάτων, του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, μοιάζει περισσότερο με αστυνομικού χαρακτήρα ανακριτική μέθοδο παρά με οτιδήποτε μπορεί να έχει σχέση με την ιστορία, όπως τουλάχιστον την προσδιορίσε ο αστικός παρόλα αυτά 19ος αιώνας. Η τυμβορυχία είναι βασικό επιχείρημα. Οι πρακτικές που υπέδειξε ο Λόδο Σίτριν και η παρέα του την επαύριο των Δεκεμβριανών, η εκταφή και η επίδειξη πτωμάτων αγρίου σφαγιαστέντων υπό τον κομμουνιστών, βρίσκεται πολύ κοντά στην ίδια αποδεικτική, σε εισαγωγικά, λογική. Προσθέστε και την απάτη. Η ανακριτική έρευνα οφείλει, λέει, να στηρίζεται σε facts, τεκμήρια. Ως τεκμήρια δε για αυτή τη σχολή ορίζονται πότε οι προφορικές μαρτύριες, πότε τα αυστηρά επί του θέματος επιλεγμένα αρχιακά σπαράγματα, πότε οι πλέον αμφιλεγόμενες πηγές. Πάντα αυστηρά λογοκριμένες και επιλεγμένες. Η ρευστότητα των επιλογών προδίδει την έλλειψη επιστημονικής αξιοπιστίας ή μάλλον την πλήρη αδιαφορία για αυτήν. Οι επιδιδόμενοι σε αυτού του είδους την αναθεωρητική ιστοριογραφία γνωρίζουν ήδη από τα πριν που θέλουν να καταλήξουν, τι θέλουν να αποδείξουν και κατά συνέπεια επιλέγουν στρεβλώνοντας τα στοιχεία που τους βοηθούν σε αυτό. Τίποτα περισσότερο. Κάτω από αυτές τις προδιαγραφές που περιγράψαμε, η εξαγωγή παράλογων συμπερασμάτων και αντιφατικών διαπιστώσεων είναι κανόνας στην ιστορική αναθεωρητική ιστοριογραφία. Η αξιοπιστία τους είναι ευθέως ανάλογη με την αντίστοιχη του κάθε προπαγανδιστικού κειμένου. Να σταθούμε σε ένα μόνο παράδειγμα. Το περίφημο Ολοντομόρ που ακούστηκε και πριν, η συντοδεία που έπληξε τη Σοβιετική Ένωση τα 1933, προκάλεσε στην Ουκρανία, είναι η αγαπημένη αυτή της εποχής της ιστοριογραφίας αναθεωρητικής, σύμφωνα με την ιστοριογραφία αυτή, 3,5 ως 5 εκατομμύρια θύματα ανάλογα με τον συγγραφέα παίζει εκεί και συνεχώς αυξάνεται. Την ίδια ώρα, κανείς από ούτε και αυτοί οι ίδιοι δεν αμφισβητούν ότι ο πληθυσμός της Ουκρανίας ήταν 27,4 εκατομμύρια το 1924 και 33,4 εκατομμύρια το 1939. Και μιλάω πριν την απελευθέρωση των κατεχόμενων από την Πολωνία του ουκρανικού περιοχού στα δυτικά. Αυξήθηκε δηλαδή κατά 6 εκατομμύρια, κατά 22% μέσα σε 15 χρόνια. Θα επρόκειτο για δημογραφικό θαύμα εάν αυτό συνέβη σε συνδυασμό με την απώλεια τόσων εκατομμυρίων, έστω 3,5 το λιγότερο κι άλλο, στο ίδιο διάστημα. Θα ήταν κάθε Ουκρανή θα πρέπει να γεννάει μετά 15 παιδιά. Μέσα σε 15 χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πετύχει αυτό. Επιτρέψτε μου να συγκρίνω αυτά τα μεγέθη με τις πρόσφατες επιδόσεις της καπιταλιστικής πλέον Ουκρανίας.
Ο πληθυσμός το 1993 ήταν 52,2 εκατομμύρια, ενώ 28 χρόνια αργότερα, πριν τον πόλεμο, είχε περιοριστεί στα 41,1 εκατομμύρια. Δηλαδή έχασε 11,1 εκατομμύρια πολίτες της ή 22% κοντά του πληθυσμού της το ίδιο διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση, μάλιστα, δεν επικαλέστηκε κανείς τη Συντοδία, διότι ο προφανώς ένοχος αυτής της καταστροφής ήταν ο καπιταλισμός. Σήμερα η Ουκρανία θεωρούμε ότι είναι στα 27 εκατομμύρια μετά τον πόλεμο και τη φυγή 10 ίσως εκατομμυρίων Ουκρανών. Πάνω στο επιστημονικό υπόστρωμα της αναθεωρητικής ιστοριογραφίας μπορούν να σταθούν οι πλέον παράλογες σύνθημα. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με την επίσημη γερμανική ιστορία που κυκλοφορεί σε τόμους, ακόμη εκδίδεται για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, φέρει τον τίτλο «Η Γερμανία και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος», δεν τον ήξερε, τώρα το μαθαίνει. Τον πόλεμο τον σχεδίασε, τον προκάλεσε και τον εξαπέλυσε η Σοβιετική Ένωση. Στον τόμο 4 έχει περίπου και εξηγήσει το πώς έγινε αυτό. Η Γερμανία απλά εμπλέκτηκε, μάλλον άθελά της σε αυτό. Παγίδα, συνωμοσία των κομμουνιστών. Ενώ διευρύνοντας την οπτική του ημέτερου Θανάση Βαλτινού για την Ορθοκοστά, το στρατόπεδο εξόντωσης, όπως το ονομάζουν, στην Κολίμα, στη Σιβηρία, είναι ο βασικός τόπος εξόντωσης ανθρώπων στον 20ο αιώνα, καθώς θανάτωσε τόσα εκατομμύρια όσα όλα μαζί τα στρατόπεδα εξόντωσης ναζιστικής Γερμανίας δεν μπόρεσαν να εξοντώσουν. Να σημειώσουμε απλώς ότι με αυτή τη διαπίστωση διαφωνούν ακόμα και οι μαρτυρίες που έχει συλλέξει στα αρχεία της η CIA, μαρτυρίες που είναι επισκέψιμες προσιτά μέσω του διαδικτύου, είναι στα αρχεία αυτά. Να προσθέσουμε ότι στον χώρο αυτό, στον χώρο της Κολίμα, ήταν μεταξύ άλλων ορυχεία χρυσού που είχε απόλυτα ανάγκη αμέσως πριν τον πόλεμο η Σοβιετική Ένωση, στον χώρο αυτό πρώτη απ' όλα εργάζονται οι κομσομόλοι, οι νεολαίοι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Και προφανώς, όσο παλαβό και να έχουν το ιστορικό καθεστώς, δεν έστελνε την νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος να εξοντωθεί εκεί. Λοιπόν, με όλο με τούτα και με εκείνα, και για να κλείσω, να πω κάτι αισιόδοξο. Η αναθεώρηση της ιστορίας μέσα από το παράλογο και το μυστικιστικό που φέρει είναι μάλλον μια απελπισμένη επιχείρηση. Είναι μια επιχείρηση ανθρώπων που γνωρίζουν τις δυνατότητές τους, αρχόντων που γνωρίζουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν, καθεστώτων τα οποία τα ίδια αντιλαμβάνονται το πόσο αδύναμα είναι, ηγεμόνων οι οποίοι δεν είναι καθόλου σίγουροι για τα στέματά τους. Αυτό είναι η αστική τάξη σήμερα. Αυτό είναι ο καπιταλισμός σήμερα. Οι εσωτερικές αντιθέσεις βαθιές μπορούν να λυθούν μόνο με αίμα και πολέμους και ό,τι το υλικό υπάρχει γύρω μας, όπως το 19ο αιώνα και σήμερα, εξακολουθεί να το παράγει και να το δημιουργεί η εργατική τάξη. Είτε υλικό είναι αυτό, είτε πνευματικό, είτε αγωνιστικό, πολιτικό. Ευχαριστώ.